Η επιστροφή με το ποδήλατο το βράδυ του Σαββάτου στάθηκε μοιραία για τον Αντώνη Σταματιαλάτο, όταν το ποδήλατο που οδηγούσε παρασύρθηκε από δύο ταχύ ενός 25χρονου. Στο δυστύχημα νεπλάκι και δεύτερο όχημα, το οποίο ακολουθούσε και οδηγούσε ένας 21χρονος, που και αυτός έπεσε πάνω στον ποδήλατη. Συμβουλή των οδών Κόρινθου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Υπάρχει φανάρι. Ποιος το παραβίασε? Η τροχέα εξετάζει τα βίντεο από τα γειτονικά μαγαζιά. Οι αρχές έχουν το λόγο, αφού εξετάσουν στοιχεία και μαρτυρίες. Πρόκειται για δρόμο με πυκνή κυκλοφορία που απαιτεί μεγάλη προσοχή τις ώρες αιχμής. Όταν οι οδηγοί περνούσαν από το σημείο και έβλεπαν το παλικάρι να κοίταται στον δρόμο μοναγώντας, πάγωσαν. Τα χτυπήματα στο σώμα του ήσαν πολλαπλά και μια ώρα μετά ξεψύχησε. Ο άτυχος νέος ήταν μαθητής του 8ου Λυκείου και ιδιαίτερα αγαπητός. Ο θάνατός του συγκλώνησε την περιοχή της Ανθίας όπου διέμενε.